Λοιπόν, στο συγκεκριμένο tutorial που θα εξηγήσουμε πώς θα κάνουμε ένα καλύτερο render, να σας πω τώρα στην αρχή, ως εισαγωγή, πριν αρχίσει το tutorial, ότι δουλεύει κανονικά για όλα τα φώτα. Δηλαδή, εάν βάλετε τα συγκεκριμένα settings που θα σας πω, για όλα τα photometric lights, έτσι, target light, free light, μόνο για το sun positioner αυτό θέλει μόνο, δεν δουλεύει σε scan line render. Εμείς τώρα τα settings αυτά που θα κάνουμε είναι για scan line renderer, επομένως δεν θα πιάσει για το sun positioner. Εντάξει, το sun positioner να ξέρετε ότι πιάνει μόνο αν το πάτε στο render, στο render setup. Δουλεύει εδώ, αν πάτε στο Assign Renderer, εδώ που γράφει Scan Line Render, δουλεύει στο Art Renderer. Art Renderer. Εμείς όμως, επειδή θέλουμε να αλλάξουμε κάποια settings στο Scan Line Renderer, επομένως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Sun Positioner. Μπορούμε Target Light, Free Light, όλα τα Standard Light, Target Spot, Target Direct, Omni, Free Direct, Free Spot. Στο Skylight γίνεται μια διαφορά, φαίνεται μια διαφορά, απλώς όχι τόσο μεγάλη. Βασικά η διαφορά που φαίνεται μόνο είναι σε κάτι τέτοιες επιφάνειες που κόβονται πολύ απότομα, τις κάνει καλύτερα, το φωτισμό τον κάνει καλύτερα. Φαίνεται καλύτερο ουσιαστικά στην εικόνα, αλλά όχι μεγάλη διαφορά. Πάντως σε όλα τα άλλα τα φώτα θα βρείτε πολύ μεγάλη διαφορά εάν αλλάξετε τα settings έτσι όπως το λέω στο tutorial. Λοιπόν, και εδώ στα systems, επίσης το sunlight πιάνει πολύ καλύτερα, έτσι, και το daylight. Δηλαδή το tutorial αυτό που θα αρχίσει σε λίγο, εάν χρησιμοποιήσετε sunlight ή daylight θα βρείτε πολύ μεγάλη διαφορά. Θα είναι δηλαδή το φως πολύ καλύτερο. Λοιπόν, πιάνουνε και στα lights εδώ, τα πάντα στα standard lights και τα πάντα στα photometric lights και στα υπόλοιπα V-Ray και Arnold. Επειδή μόλις διαλέξετε V-Ray ή Arnold στα render, επειδή τα μενού θα αλλάξουν, δεν έχει καμία σημασία το συγκεκριμένο tutorial, γιατί δεν θα έχετε την επιλογή αυτή, τα settings τα συγκεκριμένα που θέλω να αλλάξετε, να ρυθμίσετε στο Scanline Renderer. Εάν επιλέξετε εδώ V-Ray ή Arnold, έχουν τα δικά τους μενού, και όλα τα άλλα δηλαδή εδώ πέρα έχουν τα δικά τους μενού, επομένως δεν τα συγκεκριμένα φώτα, ας πούμε V-Ray, Arnold και τα υπόλοιπα φώτα, δεν έχουν τα ίδια μενού για να τα αλλάξετε, για να βάλετε αυτές τις ρυθμίσεις. Τώρα αρχίζει το tutorial. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας εξηγήσω πώς να κάνετε ένα καλό render με το απλό render του 3D Max, που είναι το Scanline Render. Λοιπόν, εδώ στο rendering, απλώς για να δείτε πού μπορείτε να βλέπετε ποιο render έχετε. Εδώ, πάτε rendering, έτσι, render setup. Σας λέει εδώ πέρα ποιο render έχετε, με ένα γράφει Scanline Renderer. Εάν είχατε το V-Ray θα έγραφε V-Ray εδώ πέρα. Μπορείτε να το δείτε εδώ. Εδώ μπαίνει βασικά το V-Ray ή το Arnold Assign Renderer. Εδώ πατάτε εδώ πέρα τις τελίτσες, στο Assign Renderer τις τελίτσες, στο Production. Να, και βλέπετε με. Εγώ, επειδή έχω βάλει το V-Ray μέσα, γράφει και V-Ray. Εσάς πιθανώς, επειδή δεν το έχετε κάνει, δεν το έχετε βάλει μέσα στον υπολογιστή σας, να μην το γράφει το V-Ray. Λοιπόν, το Scanline Renderer λοιπόν
Δεν το γράφει τώρα γιατί το έχουμε βάλει μέσα. Νάτο, Scanline Renderer. Με το Scanline Renderer θα κάνετε κάποιες επιλογές, θα αλλάξετε κάποια settings ώστε να είναι αρκετά καλό render. Έτσι. Λοιπόν, πάμε πρώτα λοιπόν, να σβήσω τα φώτα που έχω βάλει για να τα δείτε από την αρχή τι θα κάνετε. Λοιπόν, είναι η σκηνή μας αυτή. Έχω βάλει για να μην διαφοροποιείτε, δεν έχω βάλει διαφορετικά textures, έτσι, έχω βάλει μόνο, θα δείτε, ένα texture έχω πάρει από εδώ, το ένα textureάκι αυτό εδώ, μην δίνετε σημασία στο δίπλα, είναι από άλλο tutorial. Έχω πάρει ένα texture και το έχω βάλει σε όλα τα αντικείμενα και εδώ πέρα που γράφει glossiness, συνήθως γράφει 10, εγώ το έχω κάνει 0 για να δείτε τη διαφορά, δεν θέλω να γυαλίζει τίποτα βασικά, για να βλέπετε λίγο τη διαφορά. Τώρα βάζουμε φώτα στην αρχή. Μπορείτε με τα settings που θα κάνω, μπορείτε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε όποια φώτα θέλετε βασικά από τα απλά φώτα του 3D Max, όπως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Skylight, θα πιάσουν μια χαρά τα settings, θα πιάσουν και με το Skylight. Το Skylight, θα ξέρετε, δεν χρειάζεται να του δώσετε ύψος, όπου και να το βάλετε πιάνει στη σκηνή σας, στη σκηνή. Εμείς ας το βάλουμε να είναι on, να λειτουργεί. Το Cast Shadows, επειδή θα κάνουμε τα συγκεκριμένα settings, δεν χρειάζεται να πατήσουμε Cast Shadows. Αλλιώς εσείς στο Skylight, εάν δεν κάνατε τις επιλογές που κάνω εγώ, θα πρέπει να βάλετε Cast Shadows εδώ για να πιάσει βασικά το Skylight, για να πιάσουν οι σκιές του Skylight. Εγώ με τα συγκεκριμένα settings δεν χρειάζεται να το βάλετε εδώ, το Cast Shadows το βάζω, άμα θέλει το πατάω, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα σας δείξω γιατί. Πάμε στο Rendering και πάμε Render Setup, εδώ που είχαμε πει, αλλά πηγαίνουμε στο Advanced Lighting. Στο Advanced Lighting, εδώ λέει No Lighting Plugin, δεν έχει μπει κανένα plugin μέσα. Με Cast Shadows κιόλας, έχω βάλει Cast Shadows, έτσι. Ας πατήσω εδώ κάτω, με Swift Q για να γίνει render. Κοιτάξτε, το Skylight έχει τη δυνατότητα να έχει κάποια λεπτομέρεια, δηλαδή βλέπετε ότι το φως αλλάζει λίγο, προς τα κάτω γίνεται πιο σκούρο, δηλαδή δεν είναι κακό φως, είναι πολύ καλό φως, έτσι. Αλλά με τις επιλογές που θα κάνουμε θα γίνει ακόμα καλύτερο. Για τα άλλα φώτα δεν το συζητάω. Άμα βάλετε Omni Light και Standard Light, χωρίς να κάνετε τις επιλογές που θα κάνω τώρα, δύο-τρεις επιλογές είναι, δεν είναι κάτι το πολύ σύνθετο. Αν δεν τις κάνατε θα φαινόταν το Standard Light και το Omni Light και αυτού του τύπου τα φώτα θα φαινόταν πολύ κακά, δεν θα είχε δηλαδή καθόλου λεπτομέρεια. Εδώ βλέπουμε το Skylight έχει κάποια λεπτομέρεια, εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα πόσο διαφορά θα έχει με τις επιλογές που θα κάνω. Εδώ που λέει No Lighting Plugin, πάμε Light Tracer. Με το που πατάμε Light Tracer έχει ένα μενού εδώ. Εδώ το μενού μόνο με δύο επιλογές να αλλάξετε, εδώ που λέει Race and Sample, άμα το βάλετε 200 και εδώ τα bounces του βάλετε, του βάλετε 1. Τα bounces ουσιαστικά και σε ένα παλιότερο tutorial το εξηγώ. Το εξηγώ στο tutorial, αυτό το μενού βασικά το εξηγώ στο tutorial που λέγεται Photometric Light Part 3. Εάν πάτε στα πίσω tutorial θα το δείτε. Το bounces είναι πόσες φορές τα φωτόνια χτυπάνε στα αντικείμενα. Για παράδειγμα το φως χτυπάει σε ένα αντικείμενο, πηγαίνει στο άλλο και πόσα γκέλ θα κάνει ουσιαστικά. Τα bounces είναι πόσα γκέλ θα κάνουν τα φωτόνια. Επομένως όσα περισσότερα γκέλ κάνει, 1, 2, 3 είναι δηλαδή οι επιφάνειες, ουσιαστικά ορίζεται πόσα γκέλ στις επιφάνειες θα κάνει, έτσι μεγαλύτερη λεπτομέρεια
θα έχει η σκηνή μας. Εντάξει, για να δείτε τη διαφορά το βλέπετε και με το 1 βασικά. Λοιπόν, να πατήσουμε ένα OK, 200, βάλαμε bound, OK. Λοιπόν, Swift, Q για να κάνουμε render. Και αμέσως βλέπετε εδώ πέρα, όλα αυτά εδώ, πόσο πολύ καλύτερα είναι. Εάν γυρίσετε πίσω θα δείτε πόσο πιο καλά είναι. Με το Skylight δεν έχει τεράστια διαφορά το Light Tracer. Έχει, ας πούμε, γίνεται καλύτερο βασικά στα κοψίματα, σε αυτά εδώ τα πολύ απότομα κοψίματα. Θα δείτε ότι γίνεται καλύτερο με Light Tracer, αλλά τη μεγάλη διαφορά θα τη δείτε εάν χρησιμοποιήσετε ένα Omni Light ή ένα Standard Light. Να το σβήσουμε εδώ το Skylight, να μην λειτουργεί, πατάμε Off και πάμε στο... Πάμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Standard Light ή Omni Light, ό,τι θέλετε. Το βάζουμε στη σκηνή, του δίνουμε λίγο ύψος, το βάζουμε λίγο έτσι εδώ. Και τώρα πάμε λίγο στο μενού του, OK, on, βάζουμε Shadows, κοιτάξτε τώρα διαφορά. Καλά, χωρίς να πατήσουμε Shadows η διαφορά είναι πολύ, δεν θα έχει καθόλου σκιές. Για να δείτε λίγο τη διαφορά, να πατήσουμε Yes, changing the advanced lighting plugin will discard its solution. OK, are you sure? Yes. Οκ, δηλαδή σου λέει ότι ό,τι μενού αλλάξαμε εδώ πέρα θα σβηστεί. Θα πρέπει να τα ξαναλλάξουμε δηλαδή μετά. Τώρα είναι no lighting plugin, έτσι. Επομένως, χωρίς τις σκιές να δείτε πως είναι. Χωρίς σκιές, δεν έχει καθόλου σκιές βλέπετε. Μόνο έχει τις σκιές του αντικειμένου, δηλαδή η σκιά από αυτό το αντικείμενο δεν πέφτει στο χώρο. Εάν βάλουμε Shadows εδώ, θα δείτε ότι οι σκιές πέφτουν στο χώρο, αλλά είναι κατάμαυρες, είναι πολύ κακές σκιές. Ποτέ μια σκιά δεν είναι τόσο μαύρη πια, δηλαδή οπωσδήποτε κάτι... από κάποιες άλλες επιφάνειες πέφτουν τα φωτόνια και ποτέ δεν είναι η σκιά τόσο μαύρη σε όλα τα σημεία. Βλέπετε ότι η σκιά είναι μαύρη σε όλα τα σημεία και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Γι' αυτό κοιτάξτε τώρα τη διαφορά. Εάν εμείς βάλουμε εδώ που λέει no lighting plugin, πατήσουμε light tracer, θα δείτε πόσο καλύτερα θα φτιάξει. Κοιτάξτε εδώ πως παραμένουν εδώ οι σκιές μαύρες, αλλά αρχίζει εδώ πέρα σιγά σιγά και σκουραίνει σιγά σιγά, σκουραίνει σιγά σιγά. Και εάν τώρα αλλάξουμε από bounces, από 0 το κάνουμε 1, τι σημαίνει το bounce? Σημαίνει ότι διπλανές επιφάνειες, που φωτεινές επιφάνειες από δίπλα, από διπλανές επιφάνειες, τα φωτόνια αντανακλάνε, κάνουν ένα γκέλ σε μαύρες επιφάνειες. Επομένως, θα σταματήσουν οι μαύρες επιφάνειες να είναι τόσο μαύρες. Ουσιαστικά τα bounce είναι τα γκέλ που κάνουν τα φωτόνια από τις άλλες επιφάνειες στις γύρω επιφάνειες. Λοιπόν, μπορεί να βάλετε ένα, κοιτάξτε, μέχρι 5 άμα βάλετε, μετά δεν βλέπετε διαφορά. Δηλαδή μέχρι και 4 εκεί παραπάνω δεν βλέπετε διαφορά. Πιστεύω και 2-3 να βάλετε μια χαρά είναι. Και ένα δηλαδή που θα βάλουμε τώρα μια χαρά είναι. Και μπορεί να αργεί, άμα το βάλετε 4-5 γκέλ να κάνει, θα αργεί πάρα πολύ μάλλον. Επομένως το βάζω εγώ ένα εδώ και εδώ raise sample.
Το βάζω από 250 που ήταν, το κάνω 200. Επομένως τώρα με Swift Q να γίνει render. Κοιτάξτε πόσες σκιές, πόσο ενδιαφέρον σκιές υπάρχουν. Επειδή κάνει ένα gel από τις φωτεινές επιφάνειες, έτσι, φωτώνει από τις γύρω επιφάνειες, πέφτουν στη σκιά και κοιτάξτε πόσο ενδιαφέρον σκιά κάνει. Κοιτάξτε πως εδώ, επειδή έχουμε βάλει το Omni Light να βρίσκεται εδώ πέρα, φώτιζε τον τοίχο εδώ και επειδή είναι φωτισμένος ο τοίχος, τα φωτόνια φεύγουν από εδώ και χτυπάνε στην πίσω πλευρά της πυραμίδας και κοιτάξτε πόσο ωραίο φωτάκι έχει εδώ πίσω. Εδώ, επειδή εδώ πέρα είναι μαύρο, δεν έχουν φτιάξει κάτι, λίγο από εδώ, κοιτάξτε τα φωτόνια, λίγο από εδώ και λίγο από εδώ, αρχίζει και φωτίζει λίγο εδώ την επιφάνεια. Από εδώ και πέρα είναι μαύρο και δεν έχουμε φτιάξει κάτι. Κοιτάξτε εδώ ας πούμε, τα φωτόνια. Εδώ τα φωτόνια από εδώ πέφτουν σε αυτή την περιοχή και κοιτάξτε πόσο ωραίο φωτάκι έχει εδώ μέσα στη σκιά, τι ωραίο φωτάκι. Εδώ όμως είναι πολύ μαύρο γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε φτιάξει τίποτα. Επομένως δεν υπάρχει κάποιο φωτόνιο να πέσει, επομένως είναι αρκετά μαύρο. Ή εδώ, κοιτάξτε πόσο μαύρη είναι εδώ η σκιά, αλλά πόσο πιο, κοιτάξτε, πόσο ενδιαφέρον φαίνεται, πόσο ρεαλιστική φαίνεται η όλη σκηνή. Μόνο δηλαδή που αλλάξαμε, μόνο που αλλάξαμε από το bounces από 0 το κάναμε 1 και από race sample από 250-200, πόσο η σκηνή έγινε πολύ πιο ωραία. Και μπορείτε να παίξετε και με τα standard lights. Βέβαια, κοιτάξτε, με το skylight που έβαλα, με το skylight δεν έχει τεράστια διαφορά. Φτιάχνει λίγο, το φτιάχνει λίγο. Όχι τεράστια διαφορά όμως. Αυτό. Επίσης, όσον αφορά το Race and Sample, εδώ πέρα, όσο λιγότερο το βάλετε, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει το render, αλλά θα χάνει η ποιότητα στη σκιά. Δηλαδή, όσο το αυξάνετε αυτό, τόσο καλύτερη η ποιότητα έχει η σκιά. Δηλαδή τώρα με 200, να δείτε ξανά, δηλαδή με 200, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια τετραγωνάκια εδώ. Βλέπετε ότι η σκιά έχει αδυναμία. Έχει αδυναμία στη να πιάσει τη λεπτομέρεια στη σκιά. Αυτές οι πολύ λεπτές διαφορές του φωτός μέσα στη σκιά έχει αδυναμία. Άμα το βάλετε για παράδειγμα 50 ή 10, βάλτε το 10, να δείτε πόσο αδυναμία θα έχει και πόσο άσχημο θα φανεί. Κοιτάξτε πόσο άσχημο φαίνεται, δεν μπορεί δηλαδή να πιάσει τις λεπτές διαφορές. Κοιτάξτε εδώ πόσο άσχημο φαίνεται, έτσι, γιατί το έχουμε κάνει μόνο 10. Κοιτάξτε, από 250 και πάνω αρχίζει και φαίνεται καλό, έτσι. Για παράδειγμα, άμα το κάνουμε 1000, να το κάνω 1000. Πάντως, όσο το αυξάνεται το race sample, τόσο περισσότερο αργεί το render. Τόσο περισσότερο αργεί το render. Κοιτάξτε τώρα πόσο μεγάλη λεπτομέρεια έχει. Κοιτάξτε στη σκιά πόσο λεπτομέρεια έχει η σκιά. Αυτές οι λεπτές διαφορές του φωτός μέσα στη σκιά, που είναι πολύ μικρές διαφορές. Κοιτάξτε πόσο ωραία το δείχνει. Δεν υπάρχει τετραγωνάκι δηλαδή, τα έχει εξαφανίσει τα τετραγωνάκια. Αλλά κοιτάξτε το πιξέλιασμα, αλλά κοιτάξτε πόσο πολύ αργεί. Και όσο το αυξάνεται αυτό, τόσο περισσότερο. Κοιτάξτε, για να σου πω την αλήθεια, ακόμα βλέπω κάτι. Αλλά άμα το αυξήσουμε πάρα πολύ, φανταστείτε, άμα έχετε και μεγάλη ανάλυση, γιατί η συγκεκριμένη ανάλυση της σκηνής είναι, άμα πάμε εδώ στο common, θα δούμε ότι έχω βάλει μόνο 1200x720. Άμα βάλω 1920x1080 και αυξήσω ακόμα παραπάνω το race sample, για ένα frame θα κάνει πολύ, πολύ ώρα. Ας το προσπαθήσω.
Ας βάλω 2.000 να δείτε, για παράδειγμα. Βάζω 2.000. Τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν θα φανεί κανένα τετραγωνάκι, τίποτα. Κοιτάξτε πόσο, ας πούμε, φαίνεται τζάμι. Έτσι. Τίποτα δεν φαίνεται. Αλλά κοιτάξτε πόσο πολύ αργεί εδώ πέρα, μέχρι να κατέβει κάτω. Πόσο πολύ αργεί. Και φανταστείτε να βάζατε και μεγαλύτερη ανάλυση από τη 1200, που ουσιαστικά 1200 είναι μία μέτρια ανάλυση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω και για το Race and Sample. Πάντως, κατά τη δική μου άποψη, να μην το βάζετε τόσο ψηλά. Εάν θέλετε να κάνετε κάποια δοκιμαστικά, να βλέπετε πώς δείχνει το βίντεό σας, οι σκιές στο βίντεό σας, ένα 200 ή 250 είναι μια χαρά. Μην το πάτε παραπάνω. Αλλά άμα θέλετε να κάνετε ένα τελικό render και έχετε χρόνο για το render, βάλτε 1000 εδώ πέρα. Εδώ βάλτε 1000. Έτσι. Βάλτε 1000 εδώ. Βέβαια, δοκιμάστε το και με τα textures, πόσο πολύ χρόνο παίρνει, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε βάλει textures. Έτσι. Άμα βάλετε textures, δεν ξέρω, μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο χρόνος. Δοκιμάστε το πάντως. Μέχρι 200 να το βάζετε, όχι λιγότερο. Λιγότερο φαίνεται άσχημο. Λοιπόν, επίσης τώρα να εξηγήσω για το Global Multiplier. Εδώ. Το 1 είναι καλό, είναι μια χαρά. Πιο πάνω θέλει όμως προσοχή πως το χρησιμοποιείτε. Τι σημαίνει το Global Multiplier? Είναι ότι γενικά στην όλη σκηνή ο τρόπος που θα διαχέεται το φως, πόσο εύκολα θα διαχέεται το φως ανάμεσα στις επιφάνειες. Όσο το ανεβάζετε αυτό, να ξέρετε, γίνεται το φως πιο εντυπωσιακό, φαίνεται πιο κρυστάλλινο, φαίνεται σαν να λάμπει περισσότερο. Αυτό όμως θέλει προσοχή, γιατί εάν έχετε χρησιμοποιήσει στο OmniLight, αν διαλέξουμε το φως, και στο φως εδώ εμείς έχουμε βάλει πάρα πολύ λίγο, έχουμε βάλει 0,293, ας πούμε, multiplier, έτσι, για τη δύναμη του φωτός. Εάν βάλετε εδώ Global Multiplier πάρα πολύ, και έχετε βάλει και αρκετό εδώ πέρα, η σκηνή θα γίνει άσπρη, δεν θα φαίνεται τίποτα. Γι' αυτό θέλει προσοχή, δηλαδή εγώ το έχω πολύ χαμηλά εδώ αυτό. Επομένως τώρα εγώ, άμα το βάλω 5, αυτό, το βάζω 5, τώρα το render, δεν θα φαίνεται άσχημο, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα φώτα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα δείτε τώρα τα φώτα, γιατί διαχέεται πολύ ωραία τα φωτόνια σε όλη τη σκηνή. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο εντυπωσιακό φως έχει γίνει εδώ, έτσι, εκτυφλωτικό φως έχει γίνει εδώ πέρα. Πριν δεν είναι έτσι, άμα δείτε, αυτό δεν είναι έτσι πριν. Με Global Multiplier 1 δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε πόσο κρυστάλλινη φαίνεται η σκηνή μας, πώς έχουν εξαφανιστεί οι σκιές, αλλά θέλει προσοχή, γιατί και αυτό λίγο είναι υπερβολικό. Είναι λίγο υπερβολικό, δηλαδή τώρα η σκιά, επειδή εδώ έχει κάποιες φωτεινές επιφάνειες εδώ και τα φωτόνια από εδώ πέσανε στην πίσω περιοχή του τίποτ ή των άλλων αντικειμένων, είναι σαν να έχει εξαφανιστεί κάπως η σκιά. Και αυτό δηλαδή θέλει προσοχή, δίνει την αίσθηση του κρυστάλλινου φωτός, αλλά θέλει προσοχή. Και θα πρέπει να ελέγχετε διαρκώς το multiplier να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Όσο μεγαλώνετε εδώ το global multiplier, θα πρέπει να μικραίνετε εδώ το multiplier του φωτός. Γιατί αλλιώς δεν θα βλέπετε τίποτα σε ένα σημείο.
Να κάνω ένα πειραματισμό, να το κάνω 0,1 αυτό. 0,1, δηλαδή ακόμα λιγότερο. Και πατάω Shift Q για render. Βλέπουμε ότι τα φώτα έχουν πέσει, έτσι, γιατί ρίξαμε το φως, τη δύναμη του φωτός. Και να ξέρετε ότι με το Global Multiplier, όσο περισσότερο το βάζετε, επίσης μεγαλώνει, ο χρόνος του render. Εμένα μου αρέσουν αυτά εδώ πάρα πολύ τώρα, παρόλο που έχω ρίξει πάρα πολύ τη δύναμη του φωτός, επειδή έχω βάλει Multiplier, Global Multiplier 5, κάνει κάποια ωραία πράγματα. Αυτά εδώ, αυτές εδώ, μ' αρέσουν αυτά εδώ, αυτή η τόνη εδώ πέρα, η πιο φωτεινή, εδώ είναι πιο σκούρο, και εδώ στις γωνίες φωτίζει περισσότερο. Κοιτάξτε τώρα, άμα το βάλω 2,93 που το είχα πριν, δηλαδή το έκανα 0, το έκανα 0,1. Άμα το κάνω 2,93 που το είχα πριν και του ανεβάσω το multiplier και το κάνω 10, εγώ πιστεύω τώρα δεν θα φαίνεται σχεδόν τίποτα. Θα είναι έτσι πολύ, θα είναι πολύ δυνατό το φως και είναι σαν να εξαφανίζει τις σκιές. Είναι πολύ δυνατό φως. Κοιτάξτε πόσο φωτεινό το έκανε. Είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Όχι τόσο πολύ. Κοιτάξτε εδώ η πίσω σκιά του τίποτ. Πόσο έχει εξαφανιστεί. Είναι υπερβολικό. Έτσι. Λοιπόν. Γενικά θέλω να σας πω ότι το Global Multiplier να το κρατάτε από 1 μέχρι 3, ξέρω εγώ. Μέχρι 3, όχι παραπάνω. Παραπάνω νομίζω γίνεται υπερβολικό και βέβαια πρέπει να προσέχετε διαρκώς όσο το μεγαλώνετε το Global Multiplier να ρίχνετε το Multiplier, το Intensity του φωτός. Και γενικά όσο περισσότερα φώτα έχετε στη σκηνή σας, τόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα και θα πρέπει να μπαίνετε σε κάθε φως και να προσαρμόζετε τη δύναμη του φωτός. Να πηγαίνετε δηλαδή στο intensity και να το προσαρμόζετε.